Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτής του ΚΚΕ. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, σας και στους ακροατές σας. Καλά είστε? Μια χαρά. Με τις ζέστες, πολλές προσπαθούμε. Ωραία. Τι θα πάμε, θα πάτε και εσείς παρέα με τον Άδωνη με ένα F-35 εκεί να κάνετε μια βόλτα στην Τουρκία? Γελάτε. Εντάξει. Γελάω γιατί να σας πω. F-35 λέμε, αλλά μιλάμε για 100 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή που ο κόσμος και μιλάμε για περίοδο καύσωνα. Τώρα δεν έχει να πληρώσει το πανάκριβο ρεύμα του, δεν έχει να καλύψει τις διακοπές του, ένα στους δύο δεν θα κάνει. Είναι λίγο προκλητικό τώρα να κάνουμε φόλτες και με τα F-35. Εντάξει, γι' αυτό ας πούμε έτσι το είδα λίγο σκοπτικά, ενώ έχει και τις τραγικές πλευρές αυτή η ιστορία. Βέβαια. Βέβαια. Ξεκίνησα με αυτό, κύριε Παπαναστάση, ξέρετε γιατί. Θυμάστε τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο CNN, ή αν δεν θυμάμαι, δεν ήταν το CNN, ήταν ένα αμερικάνικο κανάλι και είπε: δώσαμε όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεν ξέρουμε τι τρύπα δημιουργήσαμε στην δική μας εθνική ασφάλεια. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει με το θέμα αυτό. Είναι κλασική αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και αν θέλετε αναδεικνύει στο μέγιστο την υποκρισία και την παραπλάνηση που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και τις δύο αυτές έννοιες τις αιτιολογώ τώρα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα του πολέμου στην Ουκρανία, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν πολεμικό υλικό σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή την κρεατομηχανή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή και τα άλλα κόμματα ζητούσαν: πέστε μας τι έχετε στείλει. Ο υπουργός, ο τότε υπουργός άμυνας, δεν απαντούσε ποτέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τον Ιούνιο του 22 ή τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά, αποκάλυψε τις τεράστιες ποσότητες και όχι μόνο ποσότητες, αλλά και την αν θέλετε και την ανάλυση των πυρομαχικών που πήγαν. Για παράδειγμα Stinger, αντιεροπορικά για το τακτικό πεδίο της μάχης. Πανάκριβα, δισεύρετα, έφυγαν δεκάδες και πήγαν στην Ουκρανία, εκατομμύρια σφαίρες. Βλήματα πυροβολικού τα οποία βέβαια στην εξέλιξη έφτασε να είναι δεκάδες χιλιάδες 155 χιλιοστών. Έφυγαν δεκάδες κανόνια. Έχουν φύγει πανάκριβα υλικά. Το μότο σε κάθε αποστολή που στο τέλος τα συζητούσαν, βέβαια αναγκάστηκαν και στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής, ήταν ότι είναι υλικό εύχριστο αλλά όχι αναγκαίο για την άμυνα της χώρας. Και φυσικά αυτό ήταν ακριβώς η παραπλάνηση. Και τότε γιατί είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν ξέρουμε τι τρύπες δημιουργήσαμε στην άμυνά μας? Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε αυτό, να το συνδέσουμε με τις τεράστιες επενδύσεις που γεννιούνται σε αυτόν τον τομέα με το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Εταιρεία της Κοινοτομίας, που αυτές οι επενδύσεις ουσιαστικά είναι παραγωγή πολεμικού υλικού και για την Ουκρανία αλλά και για άλλα μέτωπα τα οποία θα δημιουργηθούν. Προφανώς μέσα στην αιτιολόγηση, αν θέλετε, αυτού του αλυσβερισιού το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, εντάσσεται και το τι να κάνουμε. Οι διεθνείς υποχρεώσεις μας αναγκάζουν να στέλνουμε. Εμείς πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Άρα οι βιομηχανίες, οι πολεμικές που στείλει το μεγάλο κεφάλαιο στη χώρα μας και είναι πραγματικά τεράστιες αυτές οι επενδύσεις, πρέπει να δουλέψουν. Είναι άλλο ένα, αν θέλετε, άλλη μία πεπονόφλουδα που ρίχνουν στον ελληνικό λαό την περίοδο μάλιστα που δεν υπάρχουν και η στενότητα είναι γνωστή. Και αν θέλετε και μέσω της φορολογίας τα λαϊκά νοικοκυριά δεν αντέχουν πλέον και με την ακρίβεια και με τη μείωση των υποδοχών και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εκεί αποσκοπεί η φράση του Πρωθυπουργού ότι ενδεχομένως να έχουμε τρύπες και πρέπει να τις ανοίξουμε. Πώς καλύπτονται οι τρύπες? Με αγορές και με παραγωγή. Αυτά και τα δύο αυτή τη στιγμή είναι στοιχεία που τροφοδοτούν τα κέρδη των βιομηχάνων της πολεμικής βιομηχανίας, μιας βιομηχανίας που ανθεί βέβαια και σε ελληνικό και σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα που θα έχουμε... Η είναι ασύλληπτη, 3 εκατομμυρίων πλέον. Τώρα κύριε Παπαναστάση, που θα έχουμε και εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα, τι άλλο θέλουμε? Αν και λέει η κυβέρνηση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εθελοντικό είναι, λέει. Όποιος θέλει πάει να μπορεί να δουλέψει. Γιατί φωνάζετε εσείς ότι εξαήμερη, ενώ λέει η κυβέρνηση δεν είναι αλήθεια αυτό? Κύριε Μπαρδούνια, μαζί με το χαμόγελο γελάνε και τα μαρούλια τώρα πλέον, αλλά έχουν με αυτές τις φράσεις και τις θέσεις
της κυβέρνησης, αλλά έχει ξεσηκωθεί και όλος ο κόσμος πολύ έξω από την Ελλάδα. Και δεν είναι τίποτε σοσιαλιστικές χώρες αυτές που μέμφονται αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης, που δεν είναι κινήσεις της κυβέρνησης. Η διαδικασία του εξαήμερου έχει ξεκινήσει σταδιακά εδώ και αρκετά χρόνια και με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα στοιχεία. Το εξαήμερο είναι εξαήμερο. Το 13ωρο είναι 13ωρο. Οι 12 συνεχόμενες μέρες εργασίας είναι πραγματικότητα. Ο χρόνος να πάω και ο χρόνος να φύγω από τη δουλειά μου, που μπορεί να είναι και πολύ ώρο, δεν προσμετράται στον παραγωγικό χρόνο. Το διάλειμμα να πάρω μια ανάσα είναι έξτρα χρόνος από τον παραγωγικό χρόνο. Όπως και η προετοιμασία στη δουλειά. Αυτά τα πράγματα, αν δεν είναι αυτά συνθήκες γαλέρας, τότε τι είναι? Η κυβέρνηση, βέβαια και με την ανοχή και των άλλων κομμάτων. Γιατί την νομοθεσία βήμα-βήμα που φτάσαμε στο 13ωρο και στο εξαήμερο, στην εξαήμερη εργασία, βάζανε πλάτη όλα τα κόμματα σταδιακά. Άρα λοιπόν σήμερα είναι ένα έγκλημα κατά των εργαζομένων, κοινή συνενέση όλων των αστικών κομμάτων, που φυσικά οι εργαζόμενοι και δεν εξαπατώνται και δεν πέφτουν, αν θέλετε, στον λάκκο της παραπληροφόρησης που τους δείχνει η κυβέρνηση. Είναι μια πραγματικότητα που πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρή για τους εργαζόμενους. Κύριε Παπαναστάση, από τα βασικά προβλήματα καθημερινότητας που οι ίδιοι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες καταγράφουν, είναι πρώτο το νούμερο 1 η ακρίβεια και το νούμερο 2 είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης χθες το εβδομαδιαίο μήνυμα που στέλνει κάθε εβδομάδα και λέει θα πρέπει οι ιδιώτες γιατροί στην περιφέρεια να κάνουν 2-3 εφημερίες στα περιφερειακά νοσοκομεία που έχουμε πρόβλημα. Ο υπουργός απειλεί με επίταξη. Το ερώτημα είναι το εξής: αφού έχουμε ανάγκες, γιατί πιέζεις ένα ιδιώτη που έχει επιλέξει να είναι ιδιώτης και δεν κάνεις μια πρόσληψη σε ιατρικό προσωπικό? Τις ανάγκες πλέον στο ιατρικό προσωπικό και στο νοσηλευτικό, στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μπορεί η κυβέρνηση να το κρύψει. Το έκανε με, αν θέλετε, με πολύ έντονες προσπάθειες μέχρι σήμερα και κυρίως και στην περίοδο του κορονοϊού. Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία πάει από το κακό στο χειρότερο και τα διέξοδα, η ένταση, αλλά και, προσέξτε, εκείνο το οποίο μαζί με όλα αυτά τα προβλήματα κορυφώνεται είναι και η ένταση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή μέσω των οδηγιών της ουσιαστικά οθεί το δημόσιο σύστημα υγείας στην ιδιωτικοποίηση. Η κυβέρνηση αρνείται να κάνει μόνιμες προσλήψεις σε προσωπικό το οποίο είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν έστω και στοιχειωδώς τα νοσοκομεία. Βρίσκει τη λύση να χρηματοδοτήσει, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι χρηματοδότηση από το πλάι ακόμα και ιδιωτών, ναι, γιατρών. Οι ιδιώτες δηλαδή δεν πάνε όμως, λέει δεν θέλω να πάω. Οι ιδιώτες δεν πάνε και είναι επιλογή τους αυτό, σεβαστή επιλογή, η οποία ενδεχομένως όμως να καταδεικνύει και ότι αυτά που μου δίνεται είναι λίγα, θέλω περισσότερα. Αυτή την παράμετρο δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 35% των χρημάτων που καταβάλουν τα ταμεία σήμερα για την υγεία του λαού είναι χρήματα τα οποία δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το κομμάτι σταδιακά αυξάνεται. Άρα, αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα η οποία κρύβεται πίσω από αυτή την κατάσταση και τις λύσεις που προτείνει και προκρίνει και η κυβέρνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι και οι ιδιωτικοί γιατροί. Αυτή είναι η λύση. Από εκεί και πέρα, οι εισηγήσεις των γιατρών που βρίσκονται στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι πραγματικά ζουν συνθήκες κατά τις οποίες στενάζουν, δεν τους ακούει κανείς. Και βέβαια δεν είναι ότι απλά δεν τους ακούει, δεν είναι στο πολιτικό πλάνο της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων κομμάτων να προχωρήσουμε και με τη σύμφωνη γνώμη για της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαμε γεγονότα που συγκλώνησαν τον κόσμο, είχαμε απόπειρα δολοφονίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, παρέτηση του Μπάιντεν, νέοι υποψήφοι, αρέσει δεν αρέσει,
ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα παίξει καθοριστικό ρόλο και για το μέλλον της Ευρώπης και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και συνολικά το πώς θα κινηθεί ο κόσμος όλος. Θέλω λιγάκι να μου πείτε τα σχόλια του κόμματός σας. Κύριε Μπαρδούλη, είμαστε 4 μήνες πριν από τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει αρχίσει, αν θέλετε, η φιλολογία για τον καλό και τον κακό πρόεδρο. Τα ζούμε κάθε 4 χρόνια που γίνονται οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ζούμε και τώρα. Ήδη τα λόμπι αρχίζουν και δραστηριοποιούνται, ειδικά το ελληνοαμερικάνικο, αλλά πάνω στην ερώτησή σας που δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος, αν θέλετε θα σας απαντήσω. Σε τι αλλάζει η υπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών? Γιατί λένε κάποιοι ότι αν βγει ο Μπάιντεν θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να αρχίσει σιγά σιγά να επανέρχεται μια κανονικότητα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν αρχίζει και τελειώνει με διακόπτες. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό στα πλαίσια του ανταγωνισμού των κέντρων, των υπεριαλιστικών κέντρων. ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ρωσία. Αυτά είναι τα προεξάρχοντα κέντρα, αν θέλετε, στους δύο αυτούς συνασπισμούς. Επενδύουν και διεκδικούν μερίδια και στις αγορές και στη διακίνηση. Δεν είναι ένας απλός πόλεμος. Άρα δεν τελειώνει και έτσι απλά ο πόλεμος αυτός. Συγκεκριμένα για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν υπάρχουν στοιχεία αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η πολιτική της σε σχέση με τον ανταγωνισμό που υπάρχει με το άλλο κέντρο. Μπορεί να μετατοπίζεται από το θερμό μέτωπο το πολεμικό να είναι στο οικονομικό. Βλέπουμε τους δασμούς που μπαίνουν σε, αν θέλετε, κινέζικα προϊόντα, τα οποία η παραγωγή τους είναι πολύ φτηνή. Αλλά αυτός ο πόλεμος καλά κρατεί σε πολλά επίπεδα. Δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι με τον Τραμπ ή κάποιον άλλον ή την αντιπρόεδρο του, την μέχρι τώρα αντιπρόεδρο του Μπάιντεν, θα αλλάξει αυτό το κλίμα. Και η πραγματικότητα έχει δείξει ότι η πολιτική της Ηνωμένης Πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του Προέδρου, αλλάζοντας βέβαια σε κάποια διαχειριστικά, αν θέλετε, θέματα. Είδαμε κάποια θέματα στην υγεία με τον Ομπάμα, αλλά η πολιτική εξωτερική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η ίδια, παραμένει υπεριαλιστική, παραμένει εγκληματική. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, λένε ορισμένοι ότι τη χώρα μας συμφέρει να βγουν οι δημοκρατικοί, οι οποίοι έχουν καλύτερες σχέσεις ή έχουν απομονώσει την Τουρκία, ενώ ο Ερντογάν έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, και αν βγει θα αλλάξουν τα δεδομένα κτλ. Ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση σε αυτό? Θα σας έλεγα ότι επιτρέψτε μου την έκφραση ότι είναι πολιτικές κουταμάρες αυτές. Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει η ψυχρή λογική στήριξης των συμφερόντων που εκπροσωπεί η κάθε χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το δείχνουν κάθε μέρα ότι αυτό το οποίο στηρίζουν είναι η πολιτική στήριξη των μονοπωλίων, τις κερδοφορίες τους, και γι' αυτό χρησιμοποιούν τα πάντα, ακόμη και την πολεμική τους μηχανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη, μια χώρα η οποία έχει ισχυρά στηρίγματα κυρίως στον μουσουλμανικό κόσμο, στον αραβικό κόσμο, και βέβαια η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών προσαρμόζεται σε αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε το ποιον θα στηρίξει, αν θα στηρίξει Ελλάδα, Τουρκία, κατά πως λένε οι άλλοι, εμείς θα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ας πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, πάνω σε αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ύφεση στις σχέσεις κόντρας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Είναι κάτι, το ερώτημα είναι αυτό. Ναι, είναι, αλλά ο κύριος Ερντογάν έκανε, έτσι προέτρεψε τον κύριο Μητσοτάκη να μαλώσει τον κύριο Δένδια για τις δουλειές που έκανε, αλλά δεν πήρα πάντα. Βεβαίως, αλλά εντάξει, είναι σε ένα άλλο κλίμα διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, με το Ούρου Τρέις να το παίρνει ο αίρεση και να το βάζει μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα κτλ. Γιατί όμως το αναφέρω αυτό? Γιατί ακόμα και αυτή η ύφεση γίνεται κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, που κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική τους είναι η εκμετάλλευση των τη δημιουργία καλών προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Άρα το διακύβευμα δεν είναι η ειρήνη ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό λαό, αλλά στο πώς τα μονοπόλια της ενέργειας, τα μονοπόλια τα οποία ασχολούνται με την διακίνηση του χρήματος και του εμπορίου, θα αυξήσουν την κερδοφορία τους, μην έχοντας
αν θέλετε, βίαιες καταστάσεις και σε αυτές τις περιοχές. Αυτό δεν είναι καθόλου εφησυχαστικό βέβαια, αλλά ενέχει τεράστιους κινδύνους, γιατί σήμερα είναι έτσι, αύριο θα είναι κάπως διαφορετικά. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Νίκο Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Μπαρδούνια. Γεια σας.